Συναγωνίστριες και συναγωνιστές, η Ένωση Ιδιωτικών Υπαλλήλων Κομωτινής χαιρετίζει τους δεκάδες εργαζόμενους, τους νέους και τις νέες, που με τη σημερινή τους κινητοποίηση δίνουν ηχηρό μήνυμα ενάντια στα σχέδια κυβέρνησης ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκής Ένωσης, που περιπλέκουν όλο ένα και περισσότερο το λαό της περιοχής μας στο άκρος επικίνδυνο παιχνίδι της γεωστρατηγικής αναβάθμισης, μετατρέποντας το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης σε ορμητήριο των φωνιάδων, ολόκληρη τη χώρα σε μια απέραντη αμερικανονατοϊκή βάση. Δεν θα μπορούσαμε να μην αναφερθούμε στα όσα συμβαίνουν ξανά το τελευταίο διάστημα στην Παλαιστίνη. Νιώθουμε οργή και μίσος για το σάπιο σύστημα της εκμετάλλευσης που γεννά κρίσεις, πολέμους, προσφυγιά, βλέποντας τις απάνθρωπες εικόνες εκτοπισμού και δολοφονιών αμάχων γυναικών και παιδιών. Και από αυτό το βήμα εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας στο λαό της Παλαιστίνης. Το τελευταίο διάστημα γίνεται συστηματική προσπάθεια να μας πείσουν πως κοντά στη ΣΥΠΑ, το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχει και ένας ακόμη σημαντικός διεθνής παίκτης, ικανός να προστατεύσει τα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα, αν του δώσουμε βέβαια ζωτικό χώρο, αν τον δέσουμε μαζί μας με οικονομικά συμφέροντα. Και αυτός ο σύμμαχος που παρουσιάζεται από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και από τους ΣΥΡΙΖΑ της Νέας Δημοκρατίας σήμερα, αλλά και από τους ΣΥΡΙΖΑ χθες, δεν είναι άλλος από το κράτος δολοφόνο του Ισραήλ. Μας καλούν να αγνοήσουμε το αιματοκύλισμα και τη χρόνια καταπίεση ενός ολόκληρου λαού, του Παλαιστινιακού, με το πρόσχημα πως το Ισραήλ έχει το δικαίωμα στην αυτοάμυνα. Να τους θυμίσουμε λοιπόν πως το ίδιο δικαίωμα στην αυτοάμυνα επικαλέστηκε και η Τουρκία για να εισβάλλει και να κατέχει σήμερα περίπου το 10% των εδαφών της Συρίας. Στη βάση της επίκρισης αυτού του δικαιώματος σήμερα το Ισραήλ κατέχει παλαιστινιακά εδάφη, καθώς επίσης και εδάφη του Λιβάνου της Συρίας. Αλήθεια, όταν η κυβέρνηση και τα υπόλοιπα αστικά κόμματα στηρίζουν με κάθε τρόπο ένα κράτος που εισβάλλει με το «έτσι θέλω» σε γειτονικές χώρες, τις βομβαρδίζει, πώς μπορούν μετά να μιλούν για την τουρκική κατοχή στην Κύπρο, πώς μπορούν να μιλούν για τις προκλητικές ενέργειες της Τουρκίας στο Αιγαίο.